Αναφερόμαστε λοιπόν σε ένα πολύ σπουδαίο γεγονός που έλαβε χώρα την προηγούμενη Κυριακή στην πόλη της Καλαμάτας. Εκεί τα σχολεία της περιοχής μας, το σχολείο των Τροπαίων, το σχολείο της Δημητσάνας και το σχολείο της Βιτίνας, τα δημοτικά σχολεία συμμετείχαν στον περιφερειακό διαγωνισμό ρομποτικής και έτυχαν σημαντικών διακρίσεων, και μάλιστα τα δύο σχολεία, η Δημητσάνα και τα Τρόπαια, και η Βιτίνα έχει εξαιρετικά καλή παρουσία, και τα υπόλοιπα σχολεία προκρίνονται στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 29 Μαΐου. Συμμετείχαν εκεί οι ομάδες και γίνει μια εξαιρετική προεργασία, δουλειά μάλλον, όχι απλά προεργασία, μια εξαιρετική, με πολύ κόπο οι εκπαιδευτικοί εδώ που είχαν καταπιαστεί με αυτό το αντικείμενο, προετοίμασαν τα παιδιά των σχολείων και συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό της ρομποτικής και έφεραν σημαντικές διακρίσεις, και αυτό είναι εξαιρετικό, σπουδαίο γεγονός για τα σχολεία μας και για τους μαθητές μας. Αξίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο και στους μαθητές πρώτα απ' όλα, στους εκπαιδευτικούς, στους συντονιστές, στο ίδρυμα, στο πολιτιστικό ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός και στην διευθύντρια, στην κυρία Ήρα Παπαδοπούλου, η οποία στηρίζει, το οποίο στηρίζει την όλη δράση, στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, στους γονείς των παιδιών, στους εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι για την πορεία των προγραμμάτων. Αξίζει σε όλους όσους συνεισφέρουν και συμμετέχουν σε αυτή την εξαιρετική δράση που αναπτύσσεται στα σχολεία μας ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εκ μέρους μας, διότι μέσα από, μέσα από αυτές τις διακρίσεις αναδεικνύουν και τον τόπο μας και αποδεικνύουν το πόσο καλή δουλειά γίνεται και στα σχολεία της περιοχής μας, παρότι είναι μικρά και σε δύσκολες και σε δύσβατες περιοχές. Οι εκπαιδευτικοί μας και όλοι μας φροντίζουμε να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές εκπαιδευτικές δομές και δράσεις, ώστε τα παιδιά μας να μην στερούνται τίποτα και σε σχέση με παιδιά μεγάλων σχολείων, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πρωτοστατούν πανελλαδικά στους διαγωνισμούς της ρομποτικής, και ευελπιστούμε ότι και στις 28 και στις 29 Μαΐου που θα βρίσκονται στην Αθήνα στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, και εκεί θα καταταγούν πρώτοι. Τους οφείλουμε πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο, πολλές ευχαριστίες, και βέβαια να πω ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια αυτής εξ αρχής ο Δήμος είναι με κάθε τρόπο δίπλα τους, ενισχύει τις δράσεις με όποιον τρόπο μπορεί, και θα το πράξουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να περιοριστούν οι διαδικασίες και να φέρουμε και τα μετάλλια περιθώνων αυτού του διαγωνισμού στα σχολεία της Ευθυμίας. Κύριε Δήμαρχε, δείχνει ακριβώς τη δουλειά που γίνεται στα επαρχιακά σχολεία και σχολεία που μάλιστα δεν έχουν στηριχθεί και πολλές φορές κλείνουν, όπως έχουν κλείσει και σχολεία στη Γορτινία. Αυτό ακριβώς τόνισα, έτσι, ότι παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, παρόλο που τα σχολεία λειτουργούν σε απομονωμένες περιοχές και δεν υπάρχουν τα μέσα και οι δυνατότητες που υπάρχουν στα σχολεία, για τους μαθητές που υπάρχουν στα σχολεία των πόλεων, παρόλα αυτά η εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί, η στήριξη που παρέχουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, η στήριξη που παρέχουν οι ίδιοι γονείς στα παιδιά τους, η στήριξη που παρέχουν διάφορα άλλα συλλογικά όργανα, όπως σας είπα, οι φορείς, αλλά και εμείς ως Δήμος, λειτουργούν ενθαρρυντικά, λειτουργούν καταλυτικά στο να μετέχουν τα παιδιά μας, τέλος πάντων, σε τέτοιου είδους σπουδαίες δράσεις, και μάλιστα όχι απλά να μετέχουν, αλλά να φέρουν και πολύ σπουδαίες διακρίσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παρόλες τις αντικσοότητες, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες, βλέπετε ότι τα παιδιά παίρνουν καταπληκτικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς και τους αξίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο. Και σε τομείς που δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι, γιατί η ρομποτική δεν είναι τόσο εύκολο αντικείμενο, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς, βέβαια, είναι μια πολύ εξειδικευμένη με τη χαρακτηριστική διαδικασία, μια πολύ απαιτητική και εξειδικευμένη δράση που αναπτύσσεται μέσα από τα σχολεία, να το πούμε ορθότερα, η οποία απαιτεί και πολλή δουλειά προφανώς, και γνώσεις ειδικές απαιτεί, και χρόνο να αφιερώνουν τα παιδιά και διάθεση και να γνωρίζουν πράγματα. Και εδώ αποδεικνύεται ότι έχει γίνει εξαιρετικά καλή δουλειά, αφού όπως είδαμε το αποτελέσματα στα σχολεία μας προκρίθηκαν και θα μετάσχουν στον πανελλαδικό διαγωνισμό εντός του τέλος του μήνα που διοργανώνονται στην Αθήνα. Σκέφτεστε να κάνετε ίσως μια εκδήλωση που θα τιμήσετε τα σχόλια αυτά?
Βεβαίως, θα αναπεραιωθεί ο διαγωνισμός, θα στηρίξουμε και εκεί τη συμμετοχή τους με κάθε τρόπο και την μεταφορά των παιδιών, και όσους δαπάνες απαιτηθούν θα αναλάβει ο Δήμος το σύνολο των δαπανών για να μεταβούν τα παιδιά και να μετάσχουν στο διαγωνισμό και να καλυφθούν οι δαπάνες. Και από εκεί και πέρα, μόλις περαιωθεί και όλη η διαδικασία, ήδη έχουν τα πρώτα συγχαρητήρια από εμάς, αλλά πιστεύουμε ότι και στον πανελλαδικό διαγωνισμό θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Οπότε, περαιώνοντας τις διαδικασίες, βέβαια και τα παιδιά θα τιμήσουμε και τους εκπαιδευτικούς και όλους όσους μετέχουν σε αυτή την διαδικασία. Επί την ευκαιρία που βγήκαμε, να αναφερθώ και σε άλλο ένα σπουδαίο γεγονός που ξεκινάει από αύριο, τη συμμετοχή του Δήμου Γορτινίας του World Tourism, μια έκθεση τουρισμού που διεξάγεται στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Να κάνουμε και μια μικρή αναφορά σε αυτό με την ευκαιρία που μας δίνεται τις επικοινωνίες για την επίκαιρο. Από αύριο το πρωί λοιπόν ο Δήμος Γορτινίας με δικό του περίπτερο θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου. Γίνονται τα εγγένεια αύριο 10.30 το πρωί. Μια πάρα πολύ σπουδαία έκθεση στον χώρο του τουρισμού. Μια από τις διεθνείς έκθεση, και θα μετάσχουμε εκεί με περίπτερο. Θα προβάλλουμε το Δήμο μας, θα προβάλλουμε την περιοχή μας από κάθε πλευρά, από πλευρά παραγωγών και από πλευρά τουριστικής, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και με την ευκαιρία αυτή, όσοι φίλοι Αρκάδες τέλος πάντων μας δουν και όποιοι άλλοι γενικότερα συμπολίτες μας επιθυμούν, μπορούν να έρθουν αύριο την Σάββατο και την Κυριακή, είναι για 3 ημέρες η έκθεση, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Περιστερίου, να επισκεφθούν αυτή